μια βραδιά που είχε πολλές εκπλήξεις με πρώτη και καλύτερη το ντουέτο, έστω και χωρίς μικρόφωνο, του Ντέμι Νικολαίδη με τη Δέσποινα Βανδύ. Το ζευγάρι επέλεξε να διασκεδάσει με τον Αντώνη Ρέμο. Η Δέσποινα Βανδύ την περισσότερη ώρα είχε το χέρι της στον ώμο του συζύγου της. Μπορεί η Δέσποινα Βανδύ να μην ανέβηκε στην πίστα για να χορέψει, όμως ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη. Στην παρέα κάποια στιγμή προστέθηκε και η Έλενα Παπαρίζου. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ τη Δέσποινα Βανδύ που είναι κοντά μου, την Ελένη την Παπαρίζου που είναι εδώ κοντά μου, το μωρό μου, το κοριτσάκι μου. Η νικήτρια της Eurovision το 2005 δεν σταματούσε στιγμή το λουλουδοπόλεμο, ενώ συχνά έπιανε την κουβέντα με τη Δέσποινα Βανδύ. Έλενα και Δέσποινα, σας αγαπώ. Ο Ντέμις Νικολαίδης όμως δεν σταματούσε λεπτό να τραγουδάει δίπλα στη σύζυγό του. Μάλιστα, ο Αντώνης Ρέμος προσπάθησε να τον ανεβάσει στην πίστα. Νέα έκπληξη είναι ότι μετά το χορευτή κλόουν έχουμε και νέα βερσιόν που έκανε πρεμιέρα εχθές τον Αντώνη Ρέμο. Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές σε ένα σώμα, δε μου τυρωνία. Πώς τελειώνει έτσι η άδοξα αυτή η ιστορία, γιατί... Εκεί και ο Σταμάτης Κόκκοτας, που ο Αντώνης Ρέμος τον κάλεσε στην πίστα και τραγούδησαν μαζί. Ο μεγαλύτερος τραγουδιστής, γι' αυτό. Γεια σου, Σταμάτη Κόκκοτα. Τα 100 χρόνια.